Ναι. Μ' αρέσεις πολύ. Πέραν το κομμάτι το αθλητικό, που εντάξει, εγώ τώρα δεν έχω και σχέση και γνώση, αλλά μ' αρέσεις σαν χαρακτήρας. Σε παρακολουθώ τις λίγες φορές που έχεις δώσει συνέντευξη. Μ' αρέσει αυτό που είσαι, ρε παιδί μου. Σε ευχαριστώ. Και θέλω να σε γνωρίσω. Γι' αυτό βρεθήκαμε τώρα απέναντι. Υπέροχα. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Υπέροχα. Το μωρό σου που είναι. Πολύ... Στο σπίτι είπα να το φέρω γιατί είναι πολύ ήσυχο. Θα καθόταν, θα σε κοίταγε και θα χαμογελούσε. Θα μύριζα λίγο μωράκι, θα χάιδευα λίγο μωράκι. Συνήθισα από την μυρωδιά. Ναι, δεν συνηθίζετε ποτέ όμως. Δεν χορταίνω ποτέ. Δεν χορταίνεις ποτέ. Λοιπόν, με τη Φανή Χαλκιά θα μιλήσουμε σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Ωραίος άνθρωπος η Φανή. Θέλω χρόνο πολύ με τη Φανή για να τα πούμε. Αλλά ευτυχώς έχω ξεκινήσει την πολυλογία μου και στις διαφημίσεις. Τα βρέ, ξεκινήσαμε. Αλλά και αυτή είναι πολύ ωρεξάδη και πολύ ανοιχτή. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι από τα χαρακτηριστικά σου. Ήσουν πάντα έτσι ανοιχτή, εκδηλωτική, να μιλήσεις τα πάντα όλα. Ή είσαι, ήσουν πιο μαζεμένη. Από μωρό. Είχα και μπάσα φωνή. Περνούσε ο πατέρα Παύλο στην καρδιά μου και έλεγα γεια σου, παπά, από μακριά. Ναι, από μωρό. Όταν γεννήθηκα δεν είχα φωνή. Είχε τυλιχθεί ο εμφάλαιος λόρος γύρω από το λαιμό μου. Μου έκανε ο γιατρός κάτι ενέσεις. Έλεγε στη μάνα μου θα την κάνω Μαρία Κάλλας. Μη στεναχωριέσαι. Είχα επιπλοκής φωνητικές χορδές. Και όταν άρχισα να μιλάω, το μαμά ήταν μπάσο πολύ. Αλήθεια. Μεγαλώνοντας. Γιατί εγώ ήταν πιο. Εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου, λέω για να είναι τόσο έντονη η φωνή της, λέω θα κάπνιζε μικρή. Αλλά μετά λέω τι να καπνίζει καλά. Αυτή είναι αθλήτρια. Πώς να καπνίζει. Εντάξει, ήταν από μικρή. Αλλά μεγαλώνοντας νομίζω ότι χειροτερεύω. Αλλά δεν βαριέσαι, θα μπορούσα να έχω τσιριχτή φωνή, οπότε την προτιμώ. Σταμάτα μου, ωραία, έχεις πλάκα. Να σου πω, έλεγα τώρα ότι είσαι ένας άνθρωπος εξωστρεφής, μιλάς για όλα, κάνεις πλάκα, είσαι πολύ χαλαρή. Δηλαδή, εγώ νιώθω σαν να είμαστε φίλες, σαν να σε ξέρω, ρε παιδί μου, σαν να μην είναι η πρώτη μας φορά. Είμαστε φίλες, Ελένη μου. Σε ευχαριστώ. Μεγαλώνουμε παρέα, να ξέρεις. Μεγαλώνουμε παρέα, εντάξει, τι, είναι κοντά, είμαστε σειρά. Δεν είμαστε κοντά. Η μαμά μου έρωτα μαζί σου, έρωτα. Και εγώ όλο το family. Να τη δώσει πολλά φιλιά τη μανούλη. Εγώ τη αγαπάω και τη καταλαβαίνω. Είναι κοντά. Ναι, ναι, ναι. Είναι Μπένι Λάρη, αλλά έρχεται, την έχω μετακομίσει λίγο. Εντάξει, λέω ωραία και η Αθήνα. Ποιο ξαφνιάστηκε πιο πολύ από όλου όταν είπε ότι περιμένω παιδί. Γιατί η ζωή σου όλη, που όλοι, πάνω κάτω όλοι ξέρουμε. Τη ζωή σου ξέρουμε λόγω του αθλητισμού, έτσι. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο από σένα. Αλλά, δηλαδή όλοι μου λέγαν εσύ. Εγώ έλεγα, η μαμά μου και μου έλεγε κάνε ένα παιδάκι, κάνε εσύ, της έλεγα, μέχρι πρόσφατα. Αλήθεια. Ναι, ναι, αλήθεια. Δεν το είχες βάλει καθόλου ποτέ με στο μυαλό σου, ούτε όταν είπες ότι έλεγα, εντάξει, τώρα δεν κάνω πρωταθλητισμό, οπότε είμαι πιο ελεύθερη, ρε παιδί μου. Μεγαλώνοντας, γιατί δεν είμαι μωρό, ότι έφτασε 39 έκανα το παιδί μου, μεγαλώνοντας λοιπόν έλεγα, μήπως να κάνω ένα παιδί. Και μετά έλεγα, δεν βαριέσαι τώρα. Εντάξει, άμα είναι να το θέλει ο Θεός και το φέρει, θα το φέρει. Δηλαδή δεν με άγχωνε κιόλας, δεν με είχα μια δεύτερη σκέψη περνώντας τα χρόνια. Αλλά με βόλευε, ήμουν αμυρολάτρης, λέω εντάξει μωρέ. Άμα θέλει ζωή, θα το φέρει. Και τελείωνε εκεί η σκέψη μου, οπότε δεν έπαιρνα και το άγχος πάνω μου. Και ήμουν πάρα πολύ ωραία. Όπως και έγινε μάλλον. Δεν ξέρω πώς και έγινε. Γι' αυτό σου λέω: πες μου στον πρώτο άνθρωπο που το είπες, από αυτούς που σε ξέρουν, είτε φίλος είτε οικογένεια, ότι ξέρεις, εγώ θα αποκτήσω παιδί. Δώσε μου την πρώτη αντίδραση. Εκτός από το αγόρι μου, τον άντρα μου, τον λέω, που του το είπα, οδηγούσα εγώ γι' αυτό του το είπα, οδηγώντας το αυτοκίνητο. Γιατί λες οδηγούσα εγώ γι' αυτό του το είπα, γιατί άμα οδηγούσα, ξέρω, μήπως έκανε καμιά στραβοτιμονιά. Δεν θα το ρίσκαρα. Δεν του το είχες δηλαδή αυτό αφήσει σαν ενδεχόμενο ποτέ να υπάρχει στον αέρα, ότι μπορεί κάποια στιγμή να κάνετε και ένα παιδί. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ήμασταν 2 μήνες μαζί τότε. Οπότε ναι, αλλά έχεις πει ότι είναι το γνώριζες. Αβίαστα συμβαίνουν τα πράγματα. Το γνώριζα, αλλά εντωμεταξύ είχα να το δω από 23 χρονών. Δηλαδή εννοώ ότι το γνώριζα, αλλά έκαναμε ένα 17χρονο break. Και γιατί ζω στο εξωτερικό, είναι και απ' έξω, από την Αμερική, ευτυχώς, και γι' αυτό με ανέχετε, νομίζω. Γιατί το λες, μωρέ, αυτό. Εντάξει, κάνει συνέχεια πλάκα, αλλά να σου πω κάτι. Είσαι πολύ εγωιτευτικός άνθρωπος και πολύ τραβηχτικός, αλήθεια. Σε ευχαριστώ. Νιώθει ωραίο άλλος να είναι κοντά σου και να μιλάει και να... Είναι διασκεδαστική η κουβέντα κοντά σου. Ναι, εντάξει, έχω πλάκα. Τώρα δεν ξέρω στις προσωπικές σας στιγμές, αν έχεις και τις κακές σου στιγμές. Όπως όλοι μας. Δεν έχω πολλές, εντάξει, ευτυχώς. Τότε... Νομίζω. Για τους άλλους, για μένα δεν έχω. Για τους άλλους. Αλλά νομίζω στη μαμά μου το είπα μετά. Και σε κάνα 2 φίλες μου κολλητές. Που πάθανε όλοι σοκ, μαμά μου τσίριζε, δεν το πίστευε. Άγιε Φανούρη, σε ευχαριστώ και τέτοια. Αλήθεια.
Ναι, μωρέ, ξέρω. Όλες οι μαμάδες δεν περιμένουν κάποια στιγμή το παιδάκι τους να κάνει ένα παιδάκι. Ναι, μωρέ, αλλά είναι πολύ, πολύ παιδαράς ο γιος μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Έλα, πες μου πώς είναι. Είναι θεούλης. Είναι ζουζούνι, είναι υπέροχο. Καταρχήν είναι ξεκούραστο παιδάκι, φανταστικό. Κοιμάται από 42 ημερών, 6 ώρες, ξέρω, 12 με 6 και τώρα όλο το βράδυ ξυπνάει το πρωί. Δεν γκρινιάζει, είναι μέσα στην καλή χαρά. Χαμογελάει σε όλους. Βέβαια, τον έχω πεθάνει, τον έχω γυρίσει σε όλη την Ελλάδα, γιατί είχα δουλειά και διάφορα event και δουλειές που κάνω, πέρα από το γυμναστήριο εδώ, μαζί μου. Οπότε έχει γυρίσει παντού. Στη Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Μάνη, Κρήτη, ήδη μέχρι 3 μηνών. Και είναι πολύ κοινωνικό παιδί, αφού συναντάει πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα. Και χαμογελάει σε όλους. Είναι φανταστικός. Εσύ που έχεις κάνει τη ζωή που έχεις κάνει. Μου έλεγες προηγουμένως διαφημίσεις ότι γιατί σου έλεγα ήσουν αθλήτρια και μικρή, αλλά έκανες, ετοιμαζόσουν για πρωταθλητισμό ή απλά όπως και πολλά άλλα παιδιά. Άλλο κάνει μπάσκετ, άλλο κάνει μπαλέτο, άλλο ξέρω εγώ τρέχει, άλλο κολύμπι. Δεν ετοιμάζεσαι. Όπως επίσης πολλές μητέρες με ρωτάνε, α, το παιδί μου κάνει αθλητισμό, αλλά δεν θέλω να κάνει πρωταθλητισμό. Λέω, άμα θέλει και γίνει να κάνει, δεν θα σε ρωτήσει, να είσαι σίγουρη γι' αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν μου άρεσε να τρέχω. Το παιδάκι πάει 10 χρονών και εσύ που το ξέρεις όλο αυτό, βλέπεις ότι το παιδί σου το έχει. Θα είσαι η μαμά η οποία θα του πει, που το ξέρεις κιόλας, μπορείς και να το μανατζάρεις, δηλαδή, ναι, ενώ να το οδηγήσεις αυτό. Πάμε να το κάνουμε ή θα πεις, άστο μωρέ το παιδί, γιατί τώρα να ζοριστεί. Κάποια πράγματα φαντάζομαι ότι και εσύ τα χάσες, έτσι. Κάποια πράγματα πρέπει, ναι, να θυσιάσεις για να κερδίσεις κάποια. Δεν το καταλάβαινα άλλα τότε, γιατί το κέρδος είναι τόσο μεγάλο. Ταξίδευα, έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο από 16 χρονών. Όταν τα παιδιά μου, ας πούμε, ονειρευόντουσαν που θα πάω πενταήμερη για να φύγω από την πόλη μου, ξέρω. Mm. Εσύ τότε είναι... ζούσες Λάρισα. Ζούσα Λάρισα, αλλά έκανα αγώνες παντού. Προκύπτει, δηλαδή είναι τρέχουμε στο σχολείο, κερδίζω. Τρέχουμε σχολικό πρωτάθλημα, κερδίζω. Τρέχουμε τετραεθνή συνάντηση με τα εσύ, σχολεία. Τα μακριά σου πόδια είχαν σημασία στο σχολείο για να τρέχεις και να κερδίζεις. Θέλω να πω στα παιδιά στο σχολείο, πες μου για το τρέξιμο. Γιατί... Έχουνε. Κέρδιζα, ας πούμε, στα παιδιά στο σχολείο. Ήξερες την πρέπει πώς να τρέξεις, παιδάκι μου. Ενευρίαζα πάρα πολύ. Αλήθεια. Ναι. Είναι συμμαθητής μου. Ναι, έχω μεγάλο διασκελισμό, σαφώς με ευνοεί. Εντάξει, άλλη μόνο. Υπάρχουν μυστικά. Υπάρχουνε. Το κλέβεις το τρέξιμο που λένε. Για να μάθεις να τρέχεις, ναι, καλά και αυτό, γρήγορα. Αυτό. Ναι, υπάρχουνε. Έχει να κάνει και με το πόσο βαρύ είναι το κορμί ή όχι. Έχει να κάνει με το πόσο χρησιμοποιείς την ποδοκνημική σου. Αχ, δύσκολη πόσο λέξη. Κάτι με πόλματά σου. Ναι, τα πόλματα. Πώς θα χρησιμοποιείς το σώμα σου, τη λεκάνη σου, να είναι σωστή θέση στο σώμα, όλα αυτά. Και για να μην χτυπήσεις, να τραυματιστείς, ας πούμε, και για να τρέξεις πιο γρήγορα. Ναι, αλλά δεν αισθάνθηκες ποτέ ότι πιέστηκες σε παιδί. Επειδή σου ξαναλέω, από μικρή σε αυτό. Το ξέρεις ότι το θέλεις, ότι σου αρέσει. Μια φορά που πιέστηκα, σταμάτησα. Οπότε, άμα πιεζόμουν, σταμάταγα. Πήγαινα. Εσένα σε πίεζε ποτέ κανείς? Δηλαδή, η μαμά σου πει ποτέ, γιατί σταμάτησε, ρε παιδί μου, τόσο καιρό ασχολείσαι με αυτό και το κάνεις πολύ καλά και μπορείς να προχωρήσεις? Όχι, νομίζω με ξέρανε πάρα πολύ καλά για να με πιέσουν. Σε ξέρανε, εσύ γεννήθηκες έτοιμη, ήξερες τι θες να κάνεις, πώς θα το κάνεις και μην μου μιλήσετε κανείς. Πολύ ξέρω κέφαλη. Θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό. Δηλαδή, ο μπαμπάς μου δεν μου υπέγραφε για να πάω σε ένα σύλλογο που ήθελα, 13 χρονών, και έκανα πλαστογραφία την υπογραφή του και πήγα το δελτίο στο σύλλογο. Γιατί θα έκανα αυτό ή θα γινότανε. Γιατί σου άρεσε πάρα πολύ, ή μου γιατί ένιωθες ότι εγώ αυτό θα το πάω μέχρι τέρμα, ρε παιδί μου, μέχρι να σου πάει. Διασκέδαζα. Πέρναγα ωραία, μου άρεσε να τρέχω. Πήγαινα στο φούρνο τρέχοντας, για να πάρω ψωμί για τη μαμά μου, ας πούμε, που ήθελε. Ναι. Παντού. Μου άρεσε. Πού το έχεις δει, παιδάκι μου? Εγώ γιατί πάω περπατώντας? Δηλαδή, πού το έχεις δει ότι ξέρω, εσύ σου αρέσει να έτρεχα τρέχεις? Ή χόρευα ή καθόμουν. Νομίζω δεν περπάταγα μικρή. Αλήθεια? Ναι. Τι ωραία. Και τώρα γυμνάζομαι. Γενικά είμαι τεμπέλης όμως. Πώς κάνεις όλα αυτά και μου λες, γενικά είμαι τεμπέλης? Γι' αυτό δεν είμαι τεμπέλης. Δηλαδή, ό,τι είναι να κάνω, θέλω να το κάνω γρήγορα και πολύ καλά, για να μην έχω να διορθώσω μετά, για να μπορώ να κάθομαι. Θα σε ξαναγυρίσω λίγο πίσω στα πολύ νεαρά μας χρόνια εκεί, στην εφηβεία που έτρεχες. Δεν έτρεξες ποτέ γιατί ερωτεύτηκες και να πεις, όχι, τώρα αντί να πάω στο άδειο, φεύγω, δεν μπορώ, θέλω να πάω να τον δω. Να ξεμυαλιστείς σαν νεαρό κορίτσι. Που θέλεις και να βγεις, που θέλεις και να ερωτευτείς, που θέλεις να έχεις και χρόνο για σένα. Όχι, γιατί το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Το ότι κάνεις τώρα 2 ώρες, ας πούμε, θα χαλάσει το 5 με 7. 2 ώρες προπόνηση μόνο. Όταν είσαι πιτσιρίκι. Ναι. Όταν είσαι πιτσιρίκι, μιλάω τώρα, πήγαινα σχολείο. Το πρωί σχολείο, το απόγευμα γυμναστική. Και 20 χρονών, 22, πόσο ήσουν όταν έτρεχες στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μας έφερες αυτή τη τεράστια, τη σπουδαία διάκριση 25. Το 2004, έχουν περάσει και πόσα χρόνια, και 25, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία τώρα αυτό πάνω κάτω. Ένα νεαρό κορίτσι ήσουν. Ναι. Θέλω να πω,
Δεν μπορεί να μου λες. Εντάξει, έκανα και πρόβα 2 ώρες την πρόβα, είπα. Ο καθένας τα δικά του. Εγώ λέξα το μερούκα. Ολυμπιακούς έκανε 7 ώρες. Δεν προλαβαίνεις. Αλλά δεν με νοιάζε τότε. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη η ιδέα να συμμετέχω καταρχήν, που δεν νομίζω ότι με αφορούσε κάτι να με ξεμυαλίσει. Αλήθεια. Ναι, ούτε καν. Δεν νομίζω ότι. Και να με φλερτάρανε δεν τους έβλεπα, πώς να σου το πω. Αλήθεια. Ναι. Γιατί είναι έρωτας και αυτό είναι όλη σου ενέργεια, τα τζιν σου, τα κύτταρά σου, μια κατεύθυνση. Οπότε δεν μπορείς να αποκλείσεις πολύ όταν είσαι τόσο συνειδητοποιημένος τι θες να κάνεις. Ευτυχώς. Όταν τυχαίνει να βγει μπροστά σου αυτό το βίντεο, από εκείνες τις μοναδικές στιγμές, θέλω να μου πεις, την ώρα που έτρεχες μέσα σου, είχες ταχυπαλμία, όχι γιατί έτρεχες. Πριν πολύ. Με τον μπαμ νομίζω δεν κατάλαβα τίποτα. Άκουγα μία βουή γιατί ο κόσμος ήταν συγκλονιστικός και νομίζω τερμάτισα. Δηλαδή ενδιάμεσα δεν ξέρω τι έγινε. Ήταν άσπρα. Πριν όμως είχες. Πριν είχες πέθαινα. Πέθαινε. Θα ξεκίνησα στην ηρεμία, είχα 180 σφιγμούς. Και έλεγα πάρα πολύ ωραία, ήρεμη, πάμε να τρέξουμε. Αλλά ήμουν ψύχρεμη, παραδόξως θα πω. Ήθελες να είσαι πρώτη. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται κάποιος, ρε παιδί μου, σε κάτι ειδικές στιγμές. Θέλω πολύ να μπω μέσα στο μυαλό σας και να καταλάβω. Ξέρω εγώ, σε 2 ώρες, ξέρω εγώ, τρέχα 10 ώρα το βράδυ. Σε 2 ώρες να κερδίσουμε, να τελειώσουμε, να πάω σπίτι μου, να πάω κάτι τέτοιο πράγμα, άγχος. Να μην τα αντέχεις, να θες να περάσει η ώρα για να φύγει από πάνω σου. Είχες τσεκάρει. Πάλι ρωτώντας εσένα, θέλω να δω πώς το σκέφτονται όλοι. Ποιοι άλλοι τρέχουν μαζί μου, τι ρόλο παίζει αυτή, τι κάνει, πόσο τρέχει, γιατί. Το ξέρεις, ποιο αλλά το δυνατό δεν σε νοιάζει. Σημείο, το αδυναμό της. Α, δεν σε νοιάζει. Το είχα αυτό παλιά και με αποσπούσε την προσοχή και λέω το κόβω, δεν με νοιάζει. Είμαι εγώ ο διάδρομός μου, τρέχω καλά, φτάνω πρώτη, τέλος. Δεν γίνεται. Πρέπει να σκεφτείς εσένα τώρα. Σκέφτεσαι και τους άλλους, άστα. Έχεις χαθεί. Είναι λίγο ζώρικο. Τα μαλλιά μου αυτό που τα πειράζει συνέχεια δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν πειράζει, μωρέ. Εδώ τι σκέφτεσαι. Εκεί τραγούδησε όλο το στάδιο τον εθνικό ύμνο. Δεν μπορείς να σκεφτείς, πέθανα. Μου φύγει η ανάσα, νομίζω. Απίστευτη στιγμή. Ποια στιγμή τη ζωή σου μέχρι και σήμερα, και μείνουμε μόνο στο κομμάτι αυτό, που είναι κάτι μοναδικό και που πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να το ζήσουν και να το αισθανθούν στη ζωή τους, και είσαι πολύ τυχαίρη, και όχι μόνο βέβαια, γιατί κόπιασες γι' αυτό. Ποια κομμάτια τη ζωή σου είναι αυτά που λες, θα είναι πάντα. Παντού μέσα μου. Είμαι μαζί με αυτά. Δεν θα τα ξεχάσω ποτέ, δεν θα βγουν ποτέ από την ψυχή μου. Αχ, δεν ξέρω, πάρα πολλές στιγμές. Έχω αρκετές δηλαδή για κανονικός άνθρωπος. Αλήθεια. Στον Ολυμπιακό Αγώνα είναι στιγμές πολλές. Το μωρό που γεννιέται και ήρθε εδώ στο λαιμό μου, απίστευτο. Άλλο πράγμα, δεν συγκρίνεται όμως. Γιάννα, τη φοβήθηκες. Δηλαδή μου έλεγες προηγουμένως ότι εδώ, όχι, μπήκα μέσα, είπα τελείωσε, τώρα τρέχα. Ναι, μασούσα, έλα. Όταν μπήκες, που ήταν κάτι που δεν το ξέρες. Τι είπες, έλα, γεννάμε και φεύγουμε. Αποκλείεται, δεν μπορεί. Κάπου λυγίζεις και εσύ, ρε παιδάκι μου. Όχι, λυγίζω πάρα πολύ. Πες μας, δεν μπορεί να είσαι τόσο. Άρχισε, το παιδί είναι μεγάλο, το παιδί είναι αυτό. Ρε γιατρέ, ας θα κάνω μια εξαιρετική του λατρεία. Τι να ταλαιπωριέμαι, σε παρακαλώ. Γιατί άρχισα να μασάω. Όταν πλησιάζει. Πέστα, γιατί μου βγαίνει πολύ. Όχι, μασούσα πάρα πολύ. Και. Οπότε έκανα κεσαρική, αλλά δεν είχα διαστολή, δεν κατέβαινε το παιδί με τίποτα. Ήταν και 4 κιλά. Εντάξει, είσαι και. Εντάξει, ναι. 2 μέτρα γυναίκα, τι παιδί θα έβγαζες. Και οπότε μετά ηρέμησα. Όταν άκουσα το. Μάλλον θα κάνω κεσαρική, γιατί δεν κατεβαίνει, δεν έχει διαστολή, δεν κάνει τίποτα. Λέω εντάξει, μια χαρά, το σώσαμε πάλι. Το σώσαμε, χαλάρωσα μετά. Αλλά. Μου λένε καμιά φορά κέρδισε Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκανες παιδί. Ποιο είναι έντονη στιγμή, δεν είναι συγκρίσιμο. Σε καμία περίπτωση. Το ένα είναι δουλειά σου και ένα επίτευγμα της ασχολίας. Και το άλλο είναι μια ψυχή που είναι, σε κοιτάει και είσαι ο Θεός του. Και λες τέλεια, φανταστικά. Πάμε. Στο γυμναστήριο που έχετε κάνει με τον άντρα σου, το οποίο βρίσκεται πού? Στη Συγκρού στην άνοδο. Ωραία. Το έκανα για να γυμνάζομαι καταρχήν, γιατί ήθελα να. Μα και αυτό που μου το λες γελάς, δηλαδή δεν ξέρω τι να πιστέψω. Γυμνάζεσαι, παιδί μου, ή όχι? Γυμνάζομαι λίγο. Το έχω αφήσει. Το έχω αφήσει. Λίγο σε σχέση με αυτό που θα ήθελα, γυμνάζομαι. Αλλά είναι υπέροχο γυμναστήριο και μου αρέσει γιατί εκεί πηγαίνω ως κανονικός άνθρωπος. Σαφώς είναι, μου ανήκει, αλλά πηγαίνω να γυμναστώ. Και λέω τι θα κάνουμε τώρα, θα ξεκινήσουμε προγράμματα για εγγύους, πώς θα χάσουν τα κιλά μετά τη γέννα γρήγορα.
Τώρα θα κάνουμε running, γιατί. Οπότε κάνω πάρα πολλά υπάρχει πράγματα. Υπάρχει πρόβλημα μπορεί να χάσει κανείς γρήγορα κιλά, γιατί ναι, και μετά την εγκυμοσύνη, που κάθε γυναίκα βέβαια έχει το δικό της σώμα, το δικό της βάρος, το δικό της που κουβαλάει. Σίγουρα θέλει δύσκολο. Και τον χρόνο του. Δηλαδή δεν είναι εύκολο άντε με μαγικά. Εγώ προσέχω, γιατί δεν μπορώ να κάνω δίαιτα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Είχες κάνει ποτέ στη ζωή σου, ήθελα να κάνεις αφού έτρεχες. Σκληρή διατροφή, 3 εβδομάδες, δεν θα το ξεχάσω ποτέ την οδύνη αυτή. Με 1200 θερμίδες τώρα, δηλαδή είναι 1200. Υπέφερα. Δηλαδή δεν τρώγεις τίποτα. Πότε ήταν αυτό, δεν το ξεχνάω ποτέ. Να, ας πούμε, αυτά είναι στα χαραγμένα μέσα μου. Αλλά, οπότε πήρα πολλά κιλά στην εγκυμοσύνη, πήρα αρκετά κιλά στην εγκυμοσύνη. Δεν ξέρω, 22 λέω, αλλά η αλήθεια δεν ξέρω, σταμάτησα. Στα 22 όταν σταμάτησα να ζυγίζομαι. Όταν άρχισα να βλέπω πολλά, είπα, δεν θέλω να ξαναδώ. Στο λόγο μου. Όταν έφτασα τα 22, σταμάτησα να ζυγίζομαι. Ήμουν στον 8ο μήνα περίπου. Φαντάζομαι έφτασα. Δεν πήρα. Η εικόνα σου σε απασχολούσε καθόλου? Δηλαδή, ότι μήπως ξέφυγα, μήπως αυτά, δεν είμαι εγώ, τι θα κάνω? Ή, άντε πρέπει να το περάσω καλά, να γεννηθεί το μωρό μου και βλέπουμε. Όχι πολύ. Στην αρχή το σκεφτόμουν πώς θα γίνω. Μετά πήρα πάρα πολλά κιλά στο πρώτο τρίμηνο, 7-8, και μετά σταμάτησα να με απασχολεί. Λέω, δεν βαριέστε τώρα. Εντάξει. Καλά να είμαστε. Διαφημίσεις. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας με τη Φανή Χαλκιά. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα ξαναπούμε εμείς οι δύο. Θα βρούμε, θα τα ξαναπούμε. Ρε. Θα βρούμε, αλλήμονο. Χάρηκα πάρα πολύ. Θα έρθεις να γυμναστούμε. Τι είπες? Θα έρθεις να γυμναστούμε. Εντάξει. Θα έρθω. Το αν θα γυμναστούμε. Αβασάνιστα. Ναι. Αν υπάρχει αβασάνιστα. 20 λεπτά φτάνει. Γιατί πράγμα με βλέπεις ότι είμαι έτοιμη, θα μπορούσα να κάνω? Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Έλα, μην μου τα λες αυτά, δεν τα μπορείς να κάνεις τα πάντα, το πιστεύω. Τι να σου πω. Κόβω το χέρι μου που λένε. Θα έρθω στο γυμναστήριο. Θα έρθω να μιλήσουμε, να σου πω. Τι με ενοχλεί και τι θα θέλω να το δω έτσι λίγο καλύτερα, για να μου πεις, εντάξει, θα γυμναστούμε, αλλά κάνε λίγο από αυτό παραπάνω για να το κάνεις έτσι όπως θέλεις. Εντάξει, θα σου πω. Σε 3 λεπτά, μόλις εδώ, να κινείσαι, θα σου πω. Α, τόσο πολύ. Δεν είδα η άλλη μόνο. Λοιπόν, φύγαμε εμείς, συνέχεια στο πρόγραμμα του Α. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Γεια σας.